να πάμε στο χώρο των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των ασφαλιστικών εταιριών. Η Inter-American λοιπόν προχώρησε στη διεύρυνση των προϊόντων απευθείας πωλήσεων μετά το αυτοκίνητο και στην ασφάλιση υγείας με το πρόγραμμα Anytime Health Value. Στο στούντιο λοιπόν του SBC έχουμε τον κύριο Μάρκο Φραγκουλόπουλο, διευθυντή marketing της Inter-American, ο οποίος και θα μας μιλήσει για την νέα αυτή προσπάθεια. Με συγχωρείτε. Κύριε Φραγκουλόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία σύντομη περιγραφή του νέου προϊόντος αλλά και το στόχο που έχει. Όπως σωστά είπατε, από τον Απρίλιο και συγκεκριμένα από τις 8 Απριλίου, η Inter-American μέσω του Anytime έχει δώσει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να ασφαλιστεί online και μέσω τηλεφώνου με το Anytime Health. Είναι ένα νέο προϊόν, απλό στη σύλληψή του. Είναι βασική προϋπόθεση στον χώρο των απευθείας πωλήσεων να έχουμε προϊόντα για το κοινό, τα οποία θα είναι απλά τόσο στις καλύψεις όσο και στη διαδικασία αγοράς, εξυπηρέτησης. Το προϊόν αυτό είναι ένα νοσοκομιακό προϊόν, γιατί αυτός είναι και ο πυρήνας ουσιαστικά των προγραμμάτων υγείας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Προσφέρει λοιπόν μια πολύ υψηλή κάλυψη, ένα ανώτατο όριο μέχρι 500.000 ευρώ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπάρχει μια σειρά συμφωνιών με σοβαρά, κορυφαία θα έλεγα, θεραπευτήρια και κλινικές και νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπάρχει επίσης μια συμμετοχή του ασφαλιζομένου μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και ίσως αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε αργότερα, ότι υπάρχει πάντα ο δημόσιος φορέας, ο οποίος με όποιες αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις γίνονται, προσφέρει ένα ποσό πάντα σε μια τέτοια νοσηλεία. Οπότε πρέπει να σεβαστούμε ιδιαίτερα στις μέρες μας αυτό που ονομάζουμε κόστος και τιμή για τους πελάτες μας. Και άρα ένα μέρος που πληρώνει ο δημόσιος φορέας να μην ξαναπληρώνεται, σε εισαγωγικά αν θέλετε, στο ασφάλιστο του ασφαλιζομένου. Άρα προσπαθούμε να λειτουργήσουμε λοιπόν συμπληρωματικά με το δημόσιο σύστημα υγείας. Και βεβαίως έχει μια σειρά από άλλες μοναδικές υπηρεσίες, πέραν της νοσηλείας δηλαδή, που το προϊόν αυτό το θεωρώ και προσωπικά αλλά και στην Inter-American και το βλέπουμε και από την ανταπόκριση του κοινού, ότι είναι ένα μοναδικό προϊόν στον χώρο της υγείας. Μπορούμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια. Συγγνώμη, η προσπάθεια με τις online πωλήσεις ξεκίνησε με το αυτοκίνητο και βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε έναν άλλο τομέα, ο οποίος είναι ίσως και πιο δύσκολος και πιο ευαίσθητος. Είναι σαφώς διαφορετικό το να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου από την υγεία σου. Πιστεύετε ότι. Πώς στηρίξατε αυτή την απόφαση, πιστεύετε ότι μπορεί, υπάρχει κόσμος που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό? Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Καταρχήν να σας πω ότι μέσα από τις έρευνες, τόσο τις δικές μας, τις ενώσεις, αλλά και διαφόρων φορέων που βγαίνουν στην επιφάνεια, βλέπουμε ότι η υγεία που αντιπροσωπεύει το τώρα και την ποιότητα της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σήμερα στη χώρα μας, είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Λέμε πάντα να έχουμε την υγεία μας, λέμε τα γνωστά, τα λέμε πολλές φορές και τετριμένα με ένα στερεότυπο τρόπο. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε όμως ότι το πραγματικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι η κάλυψη των εξόδων υγείας. Συνεπώς λοιπόν, ιδιαίτερα στις μέρες μας, ο κόσμος μπορώ να σας πω ότι έχει μεταφέρει το ενδιαφέρον του στο τώρα σε σχέση με το αύριο. Ναι, μεν λέμε για το αύριο, αλλά απ' την άλλη πρέπει να λύσουμε το τώρα. Θέλετε να πείτε ότι τα προϊόντα, τα ασφαλιστικά που αφορούν το τώρα οτιδήποτε είναι πιο... Λοιπόν, ακριβώς. Οτιδήποτε λοιπόν ασφαλιστικό σαν κάλυψη προσφέρει λύση στο σήμερα, βλέπε για παράδειγμα ένα πρόβλημα υγείας και όχι η σύνταξη, αποκτά μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι το πρώτο. Η πρώτη λοιπόν ανάγκη των ανθρώπων είναι η υγεία. Το δεύτερο που επίσης παρατηρούμε και το παρατηρείτε και εσείς και ολόκληρη η κοινωνία είναι ότι υπάρχει σταδιακά ένα κοινό, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού που προσπαθεί να ενημερωθεί, να αντλήσει πληροφορίες και να κάνει τις αποφάσεις του και τις επιλογές του μέσω του διαδικτύου. Το ίντερνετ μπορεί να λέγαμε ότι έχει μικρή διείσδυση, δεν έχει πλέον στην Ελλάδα μικρή διείσδυση. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι μεγαλύτερη, αλλά μεγάλη ακόμη, δηλαδή θέλω να πω, το κοινό στο οποίο απευθύνεστε δεν είναι συγκεκριμένο, δεν αποκλείει κάποια άτομα τα οποία δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Είναι σαφές ότι προφανώς απευθυνόμαστε σε ένα, θα έλεγα, αν και είναι πολύ απλοϊκή η προσέγγιση, πιο νεαρότερο ηλικιακά κοινό, που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο την ικανότητα να κινείται μέσω διαδικτύου και να ενημερώνεται, αλλά και να παίρνει τις αποφάσεις του και ακόμα και τις συναλλαγές να τις πραγματοποιεί μέσω του διαδικτύου ή μέσω ενός call center. Προφανώς λοιπόν πάμε να ανοίξουμε και την αγορά της υγείας. Γιατί να θυμίσω ότι η αγορά της υγείας, όπως και σε πολλά άλλα προϊόντα στην Ελλάδα, στον ασφαλιστικό χώρο, είναι μια αγορά η οποία ιδιαίτερα λόγω των τελευταίων ετών και της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης που βρέθηκε και βρίσκεται η χώρα, να έχει πιεστεί και συνεπώς προσπαθούμε να την ανοίξουμε. Για να την ανοίξουμε σημαίνει ότι θα βρούμε ένα άλλο τρόπο, μια άλλη διαδικασία, θα απευθυνθούμε σε νέο κοινό και όχι στο ήδη υφιστάμενο. Δεν είναι ο σκοπός μας να ανακυκλώσουμε το κοινό της υγείας που είναι ήδη ασφαλισμένο. Να μπουν νέα ηλικιακά groups, που βεβαίως για να συμβεί αυτό θα πρέπει και η τιμή
και οι καλύψεις να είναι σε τέτοιο επίπεδο που εκεί να είναι. Εκεί θα ήθελα να σταθώ. Είναι φθηνότερο για τον καταναλωτή, δηλαδή τι κερδίζει κάποιος αν το αγοράσει ηλεκτρονικά από τον παραδοσιακό τρόπο του να απευθυνθεί στον πράκτορα και να ζητήσει ό,τι θέλει. Πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι δύο διαφορετικά κατ' ουσίαν πράγματα. Στη μία περίπτωση, ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει μέσω του διαδικτύου ή μέσω του call center να κάνει αυτή την επιλογή, την ασφάλιση της υγείας, παίρνει πάνω του τη διαδικασία της ενημέρωσης, της επιλογής και της τελικής συναλλαγής. Νιώθει δηλαδή ο ίδιος ικανός και δυνατός ότι ναι, μπορώ να το καταλάβω, μπορώ να αντιληφθώ τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος και βεβαίως είναι τόσο απλή η διαδικασία και είναι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Είναι ώστε απλή, να μπορώ... δηλαδή ναι. Δεν μπορεί να υπάρχουν ασάφειες. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, να συμπληρώσει και να θεωρήσει ότι έχει ασφαλιστεί για κάτι το οποίο τελικά είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί συνήθως με τον πράκτορα τα ξεκαθαρίζεις όλα. Βεβαίως. Και να ολοκληρώσω όμως στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, απ' την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν ένα συνεργάτη μας, είτε είναι πράκτορας είτε είναι ασφαλιστής, έχουν πραγματικά την ανάγκη να δουν σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερο βάθος και ίσως και ένα διαφορετικό προϊόν, πιο σύνθετο, την κάλυψη της υγείας τους. Προσπαθούμε αυτά τα δύο πράγματα να είναι συμπληρωματικά. Ναι. Δεν είναι η στρατηγική της εταιρείας να είναι προς το ένα ή προς το άλλο μέρος. Θεωρούμε ότι καλύπτουμε διαφορετικές ανάγκες με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά κοινά. Άρα συνεπώς, είναι πιο απλά τα προγράμματα στο διαδίκτυο. Συνεπώς, λοιπόν, στο διαδίκτυο και στο call center και στο anytime κατ' επέκταση, το πρωί είναι πολύ απλό. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Η ώρα είναι πάρα πολύ συντετιμένη, κατανοητή και φιλική. Παραθετικά σας λέω όμως το ίδιο κάναμε και για τα άλλα προϊόντα. Ναι. Δεν μπορεί να είναι παντού διάφανη αυτή η διαδικασία και η όρη να είναι καθαρή και αυτά πια τα ψηλά γράμματα πρέπει να τα εξαφανίζουμε. Όχι μόνο ως πραγματικότητα, αλλά και σαν αντίληψη του κοινού. Απλά στεκόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της υγείας είναι πιο πολύπλοκο και πιο ευαίσθητο από το να ασφαλίσεις ένα αυτοκίνητο. Σαφέστατα. Απ' την άλλη, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να δει καθαρά αυτές τις καλύψεις, χωρίς τα ψηλά γράμματα, με ή χωρίς εισαγωγικά που αναφέρατε, και εφόσον βλέπει και μπορεί να δει και τους όρους, οι οποίοι είναι επίσης καθαροί, νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την ασφάλιση και αυτό συμβαίνει ήδη. Μπορώ να σας πω ότι τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Έχουμε πάρα πολύ, καταρχήν, μεγάλο ενδιαφέρον και διαδικτυακά, αλλά και στο call center, από ανθρώπους και μάλιστα νεότερης γενιάς, αυτό που αναμέναμε δηλαδή, να ενημερωθούν και να δουν, να πάρουν μια προσφορά για την ασφάλιση της υγείας μέσω αυτού του προϊόντος. Και βεβαίως ένα ποσοστό εξ αυτών το προχωράει. Δεν είναι η ίδια διαδικασία η πώλησης στο μυαλό και στην καρδιά ενός ανθρώπου στην υγεία, όπως είπατε, σε σχέση με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο σήμερα το ασφαλίζω εδώ, μεθαύριο λίγη ασφάλισή μου, πάω κάπου αλλού, είναι υποχρεωτική κτλ. Στην υγεία παίρνει μεγαλύτερο χρόνο και θέλει μεγαλύτερη επόαση στην οικογένειά μας για να ληφθεί η απόφαση. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι έχουμε πραγματικά χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πλέον αναζητούν και με αυτόν τον τρόπο την ασφάλιση της υγείας. Άρα λοιπόν το προϊόν αυτό δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο πωλήσεων. Είναι συμπληρωματικό, όπως μας είπατε. Για μας είναι συμπληρωματικό και δεν είναι θεωρητικό αυτό που σας λέω. Αποδεικνύεται πλέον και από την πράξη. Αποδείχθηκε στο αυτοκίνητο που ήταν ακόμα πιο, αν θέλετε, ανταγωνιστική η αγορά του αυτοκίνητου και πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι μια αγορά την οποία μπορεί να την ανοίξει. Έτσι δεν μπορεί να μεγαλώσει το στόλο των αυτοκινήτων. Μπορείς όμως να μεγαλώσει τον αριθμό των ανθρώπων που ασφαλίζονται στον χώρο της υγείας αν κάνεις κατάλληλες κινήσεις. Και αυτός είναι ο στόχος. Είναι μια ειδοποιώς διαφορά, αλλά πολύ κρίσιμη για να ανοίξουμε και να μεγαλώσουμε την αγορά της υγείας και των ασφαλισμένων στον χώρο της υγείας. Δεν λειτουργεί λοιπόν ανταγωνιστικά, λειτουργεί συμπληρωματικά. Και η στρατηγική μας γενικώς με τα δίκτυα είναι αυτή. Οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να το κάνουν μόνοι τους αυτό το ταξίδι της ενημέρωσης και της συναλλαγής στα ασφαλιστικά προϊόντα να μπορούμε μέσω του Anytime. Οι άνθρωποι που πραγματικά επιθυμούν να έχουν σοβαρή καθοδήγηση και υποστήριξη από ασφαλιστικούς συμβούλους και όχι απλά ασφαλιστές και πράκτορες επίσης του ίδιου ελληνικούς, να τους αξιοποιήσουν και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσω αυτών. Συνεπώς, δεν είναι ανταγωνιστικά, είναι συμπληρωματικά. Και αυτή τη συμπληρωματικότητα προσπαθούμε Άρα, να αξιοποιήσουμε. Άρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα τι προσφέρει σε σχέση με τα άλλα προγράμματα υγείας, ποια είναι η διαφορά του? Καταρχήν, σε σχέση εννοείται με τα δικά μας προγράμματα υγείας ή σε σχέση με γενικότερα της αγοράς? Με τα γενικότερα της αγοράς. Υπάρχουν μερικά σημαντικά διαφοροποιητικά στοιχεία, τα οποία το κάνουν και μοναδικό, θα έλεγα. Μία μοναδικότητα την αναφέραμε ήδη, είναι ο τρόπος με τον οποίο ασφαλίζεσαι. Ναι. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος ή μια οικογένεια μπορεί να ενημερωθεί από το ίντερνετ, να πάρει την προσφορά του, να πάρει ένα τηλέφωνο και να ασφαλιστεί πολύ απλά και γρήγορα. Κατανοώντας ένα πολύ μεγάλο θεωρώ βαθμό και τους όρους και τις λεπτομέρειες που δεν είναι ψηλά γράμματα. Ναι. Αυτή είναι μια διαφορά που έχει να κάνει με τον τρόπο. Η άλλη διαφορά έχει να κάνει με τις καλύψεις, με ορισμένα μέρη των καλύψεων. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι είμαστε από τις ελαχιστότατες, για να μην πω η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, που καλύπτουμε 100% παρά τη συνδρομή
του ΕΟΠΗ και φυσικά του δημοσίου φορέα, του δημοσίου συστήματος υγείας, 100% ορισμένες κρίσιμες ασθένειες και βαριές, όπως είναι το εγκεφαλικό, όπως είναι τα εμφράγματα, ο καρκίνος. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι. Άρα, ναι, μεν έχει μια συμμετοχή, όπως σας ανέφερα, 1.500 ευρώ ο ασφαλισμένος. Συμμετοχή σημαίνει ότι τα πρώτα 1.500 ευρώ θα τα πληρώσει το ίδιος ή ο φορέας του ένα μέρος, που συνήθως αυτό συμβαίνει. Ναι. Μέση περίπου αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά ένα κομμάτι και σημαντικό. Και πάνω από το ποσό αυτό έρχεται δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που σας προανέφερα ενδεικτικά, έχουμε 100% κάλυψη ανεξαρτήτως του φορέα, του δημοσίου φορέα υγείας. Αυτό είναι μια σημαντική διαφοροποίηση. Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι εντάξαμε, όπως και σε άλλα προγράμματα της Inter-American, την υπηρεσία της άμεσης ιατρικής βοήθειας μέσα στο πρόγραμμα. Άμεση ιατρική βοήθεια, να θυμίσω και στους τηλεθεατές σας ότι η Inter-American είναι ο ηγέτης στην αγορά αυτή. Έχει τα δικά της μέσα και τη δική της υποδομή, ενώ τα δικά της ασθενοφόρα, το δικό της contact center με γιατρούς που υποστηρίζουν τα αιτήματα και την γραμμή βοηθείας που έχουμε. Ναι. Έχουμε ένα μηχανισμό με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να διαχειριστεί ένα περιστατικό υγείας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρεθεί ο πελάτης μας, να το διαχειριστεί, ενώ όχι να πληρώσουμε τα έξοδα απλά, αλλά να το διαχειριστεί δηλαδή, ποιοτικά. Δηλαδή, αν είναι εκτός Ελλάδας. Ακριβώς. Μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να του συμβεί κάτι, βρίσκεται στο Νεπάλ. Ναι. Εμείς αναλαμβάνουμε όχι απλά την κάλυψη των εξόδων του μεταγενέστερα, αλλά και τη διαχείριση όλου του περιστατικού. Από εκεί που βρίσκεται, έτσι. Με ποιους γιατρούς θα μιλήσουμε κτλ. Δεν θα ασχοληθεί η οικογένειά του ή το ίδιος, παρά μόνο η Inter-American θα αναλάβει όλο αυτό το backup. Αυτή είναι η υπηρεσία που είναι μοναδική πραγματικά και η οποία είναι και ιδιαίτερης αξίας, θα έλεγα, ανά πάσα ώρα και στιγμή για οποιοδήποτε άνθρωπο, την έχουμε εντάξει επίσης μέσα στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Άρα έχουμε και την άμεση γραμμή βοήθεια στο 10-10, αλλά και την μεταφορά και τη διαχείριση των περιστατικών αυτών. Και μια τρίτη επίσης διαφοροποιώς ουσία, αλλά και σοβαρό συνδετικό πλεονέκτημα του προϊόντος, πάντα σε αυτή την προσιτή τιμή, είναι μια νέα προσπάθεια που κάνουμε με τους Best Doctors. Είναι ένα διεθνές δίκτυο κορυφαίων γιατρών ανακατηγορία και αναειδικότητα, όπου είμαστε συνδεδεμένοι ως Inter-American και έχουμε τη δυνατότητα για τους πελάτες μας του Anytime, να, σε περίπτωση που έχουν κάποιο ζήτημα υγείας, να πάρουν μια δεύτερη γνώμη από τον αντίστοιχο κορυφαίο γιατρό του κόσμου και όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα στο κόστος του προϊόντος. Δεν είναι μια έξτρα επιβάρυνση για τον πελάτη μας. Σας είπα ενδεικτικά 3 συν τη διαδικασία 4. Για αυτούς τους 4 λόγους, αυτό το προϊόν είναι πραγματικά ένα μοναδικό προϊόν για την ασφάλιση της υγείας ενός μεγάλου μέρους, θεωρούμε, του ελληνικού κοινού. Μάλιστα. Κύριε Φραγκουλόπουλε, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε, έχετε σκοπό να επεκταθείτε online και σε άλλους τομείς ασφαλιστικούς? Εννοείται σε σχέση με το Anytime, φαντάζομαι. Γιατί ως όμιλος έχουμε αυτή την στρατηγική. Και σαν Anytime, όμως. Διαδικτυακά. Και σαν Anytime, έχουμε αυτή την στρατηγική. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τις προσφερόμενες λύσεις και μέσω διαδικτύου και call center σε ένα μέρος του ελληνικού κοινού. Πάντα όμως με την προϋπόθεση που σας είπα και νωρίτερα, ότι τα προϊόντα αυτά θα είναι απλά στη σύλληψή τους, στην υλοποίησή τους και στη διαδικασία τους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι μπορούν, ένα μέρος του κοινού μας, δεν είναι όλα για όλους, πραγματικά να εξυπηρεθούν άψογα και να έχουν εξαιρετικές υπηρεσίες και από εμάς και να νιώθουν ασφαλείς και για το σήμερα αλλά και για το αύριο, που είναι και το ζητούμε και το αύριο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλό μεσημέρι.